Ναι. Με λένε αυτό το Θεοδούλου. Από εδώ είναι ο. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Εγώ είμαι ο Λάζαρος. Και δουλεύω να πάω στον όμιλο αριστείε διάφορα πράγματα και για το τέλο τη χρονιά θελήσαμε να κάνουμε μια μαρκέτα που θα κάνουμε μια κυριακή έκρηξη. Εντάξει, τι να μην δεν θα γίνει, αλλά δεν πειράζει. Αρχικά προετοιμάσαμε το κύψη και μετά το προσθέσαμε στο καλούδι που με το ηφαίστειο. Έπειτα από μισή με μία ώρα, υπομονής ο γύψος στέγνωσε, και έπειτα περάσαμε πρώτα, το βολήσαμε πρώτα πάνω στο ξύλο, πάνω στη βάση. Μετά περάσαμε το ειδικό χαρτόνι που είναι το που έχει πάνω γρασίδι και έπειτα αρχίσαμε να το βάψουμε και εφόσον στέγνωσε και η βαφή το διακοσμήσαμε με μικρά δεντράκια και βάλαμε και ένα σπιτάκι στην άκρη της βάσης. Είναι το σχολείο μας. Λοιπόν, μετά θα καταστραφεί να ξέρεις. Και τώρα θα περάσουμε στο πώς θα γίνει η νηστιακή έκρηξη. Έχουμε κάποια δοχεία εδώ πέρα που βλέπουμε για να το κοφτήσουμε τα υλικά μας. Έχουμε ξύδι, έχουμε νερό, μαγειρική σόδα και κόκκινο χρώμα για να χρωματίσουμε τη λάδα. Λοιπόν, ξεκινώντας θα τοποθετήσουμε το νερό εδώ μέσα, 20 ml, μέχρι να φτάσει στην πρώτη ένταση. Συνέχεια θα διαλύσουμε το χρώμα. Άντε ρε παιδί μου και αυτοί. Μισό κάθε λίγο. Υπάρχουν και τεχνικά προβλήματα. Κάνε. Μισό λεπτό. Κάντε ένα διάλειμμα, κάντε ένα κοιτάξτε. Προσθέτουμε όλη τη σκόνη που έχει μέσα στη συσκευασία και έπειτα την ανακατεύουμε. Μετά ένα δευτήρι το κόκκινο, το σορτί. Εκείνη σαν αίμα βασικά, να ξέρετε. Αν χρειαστούμε περισσότερο νερό, θα προσθέσουμε. Τώρα θα ρίξουμε το ξύδι. Αφού βέβαια πρώτα βάλουμε τη μαγειρική σόδα μέσα στην τρύπα του ηφαιστείου για να αναβαράβουμε την έκρηξη. Είναι δύο οι τρύπες του ηφαιστείου, αλλά. Βάζουμε ένα κουταλάκι στην κάθε. Να, εδώ είναι οι τρύπες. Εδώ και εδώ. Βάλει λίγο παραπάνω. Ωραία. Και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε 10 ml ξύδι. Μέχρι την ένοιξη 10 μέρες. Ωραία. Βάλτε το μέσα για να το το ξύδι στο δοχείο. Ανακατεύουμε. Στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε το ειδικό υγρό στα δύο μικρότερα δοχεία που έχουμε.
Ωραία, είναι αυτό. Και χρησιμοποιώντας τα δύο δοχεία, θα πρέπει να ρίξουμε το υγρό ταυτόχρονα και στις δύο τρύπες του φεστίου. Ένα, δύο, τρία. Άσπρος πάτος δηλαδή. Βλέπουμε ότι η αντίδραση της μαγειρικής σόδα επιφέρει σε αυτό που μοιάζει με λάβα, σε μια έκρηξη φεστίου. Αν και στο χρώμα δεν είναι εντελώς ίδια, μπορούμε να πούμε ότι είναι σχεδόν η φυστιακή έκρηξη, είναι σχεδόν παρόμοια με μια αληθινή φυστιακή έκρηξη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.